Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, στο πάνελ και στους τηλεθεατές μας. Εάν σε μια μισή ώρα, ξεκινάω έτσι να μπούμε στην καρδιά του θέματος τώρα. Εάν σε μια μισή ώρα δεν παραδώσει την έδρα του ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, θα τον διαγράψετε? Ο πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κ. Παπαχριστόπουλος θα διαγραφεί. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει με επιστολή την οποία θα δώσει ο πρόεδρος μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, πρόεδρος θα παραμείνει τον ΑΝΕΛ. Επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής με την οποία θα γνωστοποιεί ότι διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ανακοινώθηκε αυτό, κύριε. Αυτομάτως έχουμε, σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας όμως των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είπατε προηγουμένως ότι στις 9.30 ώρα συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων. Μάλιστα. Στην οποία διάσκεψη των Προέδρων εισάγεται η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Η οποία χτες έγινε γνωστό ότι το αποτέλεσμά της είναι ότι θα πρέπει, για να αποτελεί κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθμό των 5, οι οποίοι θα έχουν εκλεγεί με το ίδιο κόμμα. Δηλαδή, να έχετε 5 που έχουν εκλεγεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν μετράει ο κύριος Φωκάς. Εμείς έχουμε στείλει επιστολή στην διάσκεψη των Προέδρων, που εξηγούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική ερμηνεία του άρθρου 15 και δεν μπορούν να υπάρχουν δύο κατηγοριοποίησεις βουλευτών. Η μία κατηγοριοποίηση των βουλευτών, η οποία μπορεί οι 10 ανεξάρτητοι για μια στιγμή να δημιουργήσουν εν μέσω κοινοβουλευτικής περίοδου μια ομάδα, μια κοινοβουλευτική ομάδα, και δεν μπορεί ένας βουλευτής... Απεφάνθη οποίος... όμως η Επιτροπή. Κύριε Σγουρίδη, απεφάνθη. Και αυτό, γι' αυτό έχω πει ότι οι αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Μήπως λοιπόν... Το 2013 άλλη απόφαση έδωσε η Επιστημονική Επιτροπή, άλλη εισήγηση μάλλον έκανε η Επιστημονική Επιτροπή. Αυτό όμως έχει τελειώσει, κύριε Σγουρίδη. Γιατί σας είπα ότι η Επιστημονική Επιτροπή λέει ότι εάν δεν έχει 5 βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ίδιο κόμμα, δεν μπορεί να αποτελεί κοινοβουλευτική ομάδα. Να ρωτήσω και εγώ κάτι τον κύριο Σγουρίδη. Κύριε Σγουρίδη. Όμως, την πολιτική απόφαση θα την πάρει η διάσκεψη των Προέδρων. Βάσει του κανονισμού της Βουλής, εάν υπάρχουν βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ίδιο κόμμα και ο αριθμός είναι 5, τότε δεν υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ενδεχόμενο προσχώρηση κάποιων εκ των ανεξαρτήτων? Έχετε κάνει κάποιες επαφές? Σωστό ερώτημα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η ομπρέλα των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι ανοιχτή. Αν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν, εφόσον φυσικά έχουν καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι ως αξίωμα εμείς θέτουμε ότι οι βουλευτές οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι αυτοί που έχουν καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Μιλάμε για τους κύριους... ο κύριος Νικολόπουλος να επιστρέψει. Ο κύριος Καμένος και ο κύριος Λαζαρίδης. Μιλάτε με κάποιον... Οι οποίοι όμως έχουν αποκλείσει και ήδη. Το έχουν αποκλείσει τις προηγούμενες μέρες. Έχετε κάνει δηλαδή από χτες το βράδυ, γίνανε κάποιες επαφές? Ή αν σκοπεύουν να κάνουν σήμερα. Αυτό το οποίο αφήνει να εννοηθεί ο κύριος Αντιπρόεδρος είναι ότι στο πλαίσιο της διάσκεψης των Προέδρων θα υπάρξει κάποια πολιτική λύση. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε κάποια επικοινωνία με τον κύριο Βούτση? Υπάρχει κάτι άλλο πέραν αυτών των οποίων έχουν δηλωθεί δημοσίως? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι στο δικό σας επίπεδο, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τους εκτός ΑΝΕΛ, δεν υπάρχει κάποιο άλλη εξέλιξη θετική για σας. Από τον κύριο Βούτση περιμένετε τη λύση, κύριε Σγουρίδη? Εμείς στη διάσκεψη των Προέδρων θα συμμετάσχουμε με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Ζουράρη, και με τον εκπρόσωπο από το κίνημα. Βέβαια, το πιθανότερο, κύριε Σγουρίδη, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον κύριο Καμένο και στον κύριο Θεοδωράκη να μιλήσουν λίγο παραπάνω από το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι βουλευτές. Εκτιμώντας ότι, ξέρετε κάτι, μέχρι πριν από λίγο ήταν αρχηγή κόμματος, ας τους δώσουμε το περιθώριο. Είχε γίνει και στην... Έτσι με τον Σταύρο Θεοδωράκη είχε γίνει. Να μας εξηγήσει ο κύριος Γουρίδης ποιο είναι το επίδικο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι ακριβώς διεκδικείτε εσείς ως να παραμείνετε ως κοινοβουλευτική ομάδα? Να διατηρήσετε το προνόμιο αυτό, το να μιλάτε στη Βουλή, το οποίο ούτως ή άλλως το έχετε, γιατί έχει υπάρξει αυτή την απόφαση. Να διατηρήσετε τους αποσπασμένους, να διατηρήσετε τα γραφεία. Τι είναι ακριβώς, ποιο είναι το επίδικο? Είναι θέμα γοήτρου για τον κύριο Καμένο να διατηρήσει? Είναι θέμα για μας σωστής ερμηνείας
του κανονισμού της Βουλής. Ποιος τον ερμηνεύει όταν έχετε... Ποιος τον ερμηνεύει τον κανονισμό της Βουλής. Του άρθρου 1, 52 και 60 του Συντάγματος. Αυτό όμως είναι μια τελειωμένη ιστορία, κύριε Σγουρίδη. Βάσει παλαιότερων γνωμοδοτήσεων θα μπορεί η πολιτική απόφαση, αν θέλετε, τη διάσκεψη των Προέδρων να είναι ότι μια κοινωνική ομάδα... Έχω την εντύπωση όμως ότι μετά την... Έχει προσχωρήσει και άλλος βουλευτής. Έγινε σαφές αυτό που λέτε. Έγινε σαφές αυτό που λέτε. Αλλά έχουμε ως δεδομένο την απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής που απορρίπτει αυτή την ένστασή σας. Και το ερώτημα είναι άλλο τώρα. Εάν διαγράψετε εσείς τον κύριο Παπαχριστόπουλο, μπορεί ο κύριος Παπαχριστόπουλος να μην παραδώσει την έδρα. Δηλαδή διευκολύνεται κατά κάποιο τρόπο την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Γιατί θα πει ο Παπαχριστόπουλος, λέω εγώ τώρα, μπορεί να πει. Γιατί Παρασκευή είναι. Κάθε Παρασκευή συνήθως παραδίδει την έδρα, αλλά μέχρι στιγμής δεν την έχει παραδώσει. Ελπίζουμε να έχει κάνει σέλφι στο αυτοκίνητο, ο Θανάσης. Λέει, μπορεί να πει ο Παπαχριστόπουλος, αφού με διαγράψανε, γιατί να παραδώσω την έδρα μου. Διαγραφής είμαι, δηλαδή δεν ανήκω στους ανεξάρτητους Έλληνες. Για εκείνους είμαι ξένο σώμα. Και εγώ είμαι ξένο σώμα με τους ανεξάρτητους Έλληνες, άρα δεν παραδίδω την έδρα, άρα. Έχω, έχω στείλει και την επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ότι ψηφίζω όλα τα νομοσχέδια. Γεια σας. Αυτό δεν το έχετε λάβει ως ενδεχόμενο υπόψη σας. Εάν δεν παραδώσει την έδρα του, είναι θεματικό του. Εμείς δεν θα ανοίξει. Αλλά δεν θα διαγραφεί. Σας λέω, από τη στιγμή που δεν θα διαγραφεί, ανοίγει ο δρόμος και για τη μη παράδοση της έδρας. Κύριε Παπαδάκη, ανεξάρτητα αν είσαι. Οι πληροφορίες μου λένε. Να σας διακόψω, συγγνώμη. Καλοί μου συνάδελφοι, οι πληροφορίες μου λένε ότι ο κύριος Παπαχριστόπουλος έχει δεχθεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς εδώ τις πληροφορίες μας τις λέμε. Δεν λέμε ποιος μας τις έδωσε, όταν είναι off the record. Έχει δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που του λένε: ρε Θανάση, αφού θα σε διαγράψουν, γιατί να παραδώσει την έδρα σου. Και έχω την εντύπωση ότι μπορεί να μπαίνει σε αυτή τη δεύτερη σκέψη ο κύριος Παπαχριστόπουλος, Κατερίνα. Ναι, δέχομαι τις πληροφορίες σου ως απολύτως ακριβείς και αυτό είναι και ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο γιατί δίνει μια λύση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπαχριστόπουλος δεν έχει καμία σχέση με τους ΑΝΕΛ. Αυτό το οποίο θέλει να διευκολύνει... Ούτε η ΑΝΕΛ με τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Ούτε η ΑΝΕΛ με τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Αυτό το οποίο θέλει να διευκολύνει ο κύριος Παπαχριστόπουλος διότι έχει μετακινηθεί πλήρως προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μην κρυβόμαστε. Ναι, μήπως διευκολύνεται και από τους ΑΝΕΛ όμως ο κύριος Παπαχριστόπουλος με τη διαγραφή του. Αυτό σας λέω, κύριε Σγουρίδη. Ότι μπορεί να πει κάποιος, κοίτα ρε παιδί μου, δηλαδή συνέχεια αυτό που σας κατηγορούν ότι είναι στημένο το παιχνίδι. Ότι εσείς διαγράψατε τον Παπαχριστόπουλο και ο Παπαχριστόπουλος δεν νιώθει την ανάγκη να παραδώσει την έδρα του. Για μας είναι θέμα αρχής. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψηφίσει την συμφωνία των Πρεσπών να μην ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτε πάντως, στην οικογένεια των ανεξάρτητων Ελληνικών. Είπατε... Αυτή είναι καινούργια εκδοχή. Πάντως εσείς μας είπατε ότι αν δεν την παραδώσει στις 10 το πρωί, έχουμε αμέσως έτοιμη, θα πρέπει να είναι γραμμένη, η ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται ότι διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Κάνω λάθος? Δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα οποία σας είπε δημοσίως ο πρόεδρος μετά την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, αλλά... Σαφέστατα είπε, ζήτησε από τον κύριο Παπαχριστόπουλο να παραδώσει την έδρα. Το τελεσίγραφο είναι τελεσίγραφο. Όταν λες σε κάποιον, ότι μέχρι τις 10 που αρχίζει η συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, εσύ θα πρέπει να έχεις παραδώσει την έδρα σου, διαφορετικά θα σε διαγράψω. Καταλαβαίνετε τώρα, εάν πάρετε πίσω εσείς τη διαγραφή, θα λένε κοίτα να δεις κολοτούμπα κάνανε. Εάν πάρει πίσω την παράδοση της έδρας μετά τη διαγραφή του, θα κατηγορούν τον Παπαχριστόπουλο, κοίταξε να δεις κολοτούμπα έκανε. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, εγώ σας λέω τι λέει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη. Δεν υπάρχει καμία κολοτούμπα από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μάλιστα. Είναι τελειωμένη η υπόθεση αυτή. Έχει δηλώσει ο πρόεδρος ότι θα πρέπει να παραδοθεί η έδρα. Από εκεί και πέρα δεν θα ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική. Αν δεν το κάνει, δεν θα ανήκει στην. Θα διαγραφεί με λίγο. Στον ανεξάρτητο Ελλήνων. Για να μην. Κύριε Σγουρίδη, έχετε δεχτεί να είναι στην κοινοβουλευτική σας ομάδα δύο άνθρωποι, δύο βουλευτές, οι οποίοι έχουν εκχωρήσει την ψήφο τους στον κύριο Τσίπρα και, και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτόχρονα κάνετε όλο αυτό το θέμα για τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Είναι αυτό το λογοπαίγνιο που χρησιμοποιήθηκε μάλιστα και από τον κύριο Μητσοτάκη ότι η Βουλή διαθέτει 302 βουλευτές. Ο κύριο Μητσοτάκη μπορεί να, να λέει ό,τι θέλει, κύριε Παπαδάκη, αλλά οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κύριο Ζουράρης
αυτή τη στιγμή δεν είναι με, αν θέλετε, ανεξάρτητος, δεν ανοίξει την ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι ανοίξει την περίκαψη. Εξελέγει με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ήτανε χτες όμως. Ήτανε χτες στην κοινοβουλευτική. Ήτανε όμως χτες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας σας. Και μάλιστα είχε και πρόβλημα ιατρικά και. Στο χέρι του. Στο πόδι. Είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά δεν είναι, είναι μέλος των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ποιο θα είναι το μέλλον τώρα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, γιατί εάν διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, ποιο θα είναι το μέλλον των ανεξαρτήτων Ελλήνων, κύριε Σγουρίδη? Ήδη έχουμε ξεκινήσει πορεία προς το λαό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι όλοι αυτοί που ψηφίσανε, αυτούς που πιστεύουν σε ένα κίνημα το οποίο είναι πατριωτικό, ανοίξει στο κοινωνικό κέντρο και μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα. Αποδείξαμε ότι έχουμε, αν θέλετε, κυβερνησιμότητα. Βάλαμε πλάτη αυτά τα οποία γίνανε μέχρι τώρα στην Ελλάδα, δεν γίνανε μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν έβαζε πλάτη οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν θα βγαίνανε ούτε από τα μνημόνια, ούτε θα μπορούσαμε να έχουμε αυτές τις επιστροφές των κοινωνικών, αν θέλετε, παροχών που γίνονται μετά το τέλος των μνημονίων. Όμως υπήρξε ένα σκληρό tweet χτες από τον πρόεδρο του κόμματός σας. Ουσιαστικά μιλάει για πραξικόπημα από τη μεριά της κυβέρνησης. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ας πούμε. Όταν μετά από μια τέτοια πορεία που σε αυτά τα οποία, ξέρω εγώ, συμφωνηθήκανε, βάλαμε εμείς την πλάτη, οι ανεξάρτητοι Έλληνες τραβήξανε όλο το κουπί, γιατί όλα τα καλά τα έπαιρνε το ΣΥΡΙΖΑ. Το πραξικόπημα καταλογίζεται. Έχετε όμως. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς θα πιστωθούμε αυτή την κυβερνησιμότητα και σας λέω ότι άλλο τι λένε οι δημοσκοπήσεις και άλλο τι λένε οι ανεξάρτητοι πολίτες που θα ψηφίσουν ανεξάρτητους Έλληνες. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σγουρίδη. Πάντως είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Νομίζω, Κατερίνα, ότι δεν μπορεί να ακουστεί, γιατί ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος Βουλής, σε συζήτηση με τους δημοσιογράφους, είπε ότι έχουμε μια ολόκληρη μέρα μπροστά μας. Ναι, δηλαδή το να έρθει στη διάσκεψη και να πει ότι ξέρετε κάτι, ανεξάρτητα από την γνωμοδότηση της Επιτημιολογικής Επιτροπής, δεν πρέπει να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν πιστεύω να γίνει κάτι τέτοιο. Τότε αυτό το οποίο θα ευσταθεί ως κατηγορία ή μάλλον θα κληθεί να απαντήσει και...